Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είστε όλοι release? Δεν πήγα στο Ρομπ. Συγγνώμη, Ρομπ. Δεν αντέχω τη ζέστη. Δεν μπορώ, παιδιά, καθόλου. Τον είδα πρόπερση, εντάξει. Όχι εντάξει, ότι εντάξει πάει και τελείωσε. Εννοώ ότι τον είδα, χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα. Πολύ θα ήθελα να πάω και φέτος, πραγματικά πάρα πολύ. Αν έπαιζε κάπου αλλού ή αν ήταν άλλη εποχή ή αν είχε άλλη θερμοκρασία, ναι. Γενικά θα πήγαινα. Καλά να περάσετε. Τα φιλιά μου στο Ρομ. Την αγάπη μου. Συνεχίζουμε εμείς. And justice for all. Πριν να πω για το Justice for All, να πω τα αγαπημένα μου του Master of Puppets και πριν από τα αγαπημένα μου του Master of Puppets, να δώσω τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε όλους τους φίλους που κάνουμε εδώ βίντεο στο YouTube. Metal, τα παιδιά, όλα. Πολλοί, δεν τους ήξερα, τους περισσότερους. Σε έχω γνωρίσει τον τελευταίο καιρό, όλους, σε όλους. Στο Βασίλη, στο Θοδωρή, στον Κώστα, στο Μαρίνο, σε όλους. Σε μερικούς δεν ξέρω τα όνοματά τους καν. Σας παρακολουθώ, παιδιά, όλους. Με πολύ ενδιαφέρον. Σε πολλά δεν ξέρω τι λέτε, γιατί δεν ξέρω τις μουσικές, αλλά πάρα πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα στα παιδιά αυτά, τα οποία βέβαια έχουν μεγαλώσει με metal. Εγώ τώρα μεγαλώνω. Είμαι λίγο στο ένα και να κάνουν δύο. Αλλά εντάξει, σιγά. Λοιπόν, και πριν πάλι ξεκινήσω με Master of Puppets μάλλον και μετά με And Justice for All, να πω το εξής, παιδιά. Μετάλλικα θα κάνω και το Black Album και μετά θα σταματήσω. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να τους ξανασυναντήσω τους Μετάλλικα. Γιατί το λέω αυτό? Σκέφτηκα να πάω ως εξής και να μην μπω πάλι σε ένα group και τη δισκογραφία του. Νομίζω ότι τα τέσσερα αυτά που έχω κάνει, τα τέσσερα groups, ήταν μια πολύ καλή βάση για να καταλάβω τι γίνεται και θέλω να προχωρήσω να δω και άλλα πράγματα, αλλά δεν θα μπω σε δισκογραφίες. Σκεφτόμουν λοιπόν το εξής, να βρω κάποιο έγκυρο και εκτιμητέο metal site το οποίο να έχει κάποια top 50, 100, 500, δεν με νοιάζει, θα προχωράω εγώ μέσα στο χρόνο. Και να ξεκινήσω να εννοώ τα top, τι, πια top, albums, metal albums όλων των εποχών. Και να ξεκινήσω να ακούω έτσι, metal. Τι λέτε? Θα μπορούσα να σας ζητήσω να μου πείτε και να μου προτείνετε albums. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Αλλά, πώς να το κάνω τώρα αυτό, θα πρέπει να συγκεντρώσω όλα αυτά που μου λέτε. Ναι, εντάξει, και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν το έχω πολύ σκεφτεί. Είχα το άλλο στο μυαλό μου. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Να μου γράψετε εκεί 50 albums, ο καθένας. Αλλά πάντως, έτσι σκέφτομαι να προχωρήσω. Καλά, έχουμε και το επόμενο βίντεο, που θα είναι το Black Album. Οπότε θα το σκεφτώ και λίγο παραπάνω, πείτε μου κι εσείς, αλλά λέω να συνεχίσω κάπως έτσι. Να μαθαίνω και άλλους καλλιτέχνες ενδιάμεσα και σίγουρα, αν πάω ας πούμε σε top τέτοια που λέω, top 100, top 50, πιστεύω ότι από πολλούς μουσικούς θα είναι αρκετά albums, δεν θα είναι ένα. Και αρκετά θα τα έχω κάνει κιόλας. Αυτά. Master of Puppets. Εντάξει, μεγάλη δισκάρα, δεν το συζητώ. Και όλοι οι δίσκοι των Μετάλλικα που έχω ακούσει.
Πολύ δισκάρα, πολύ αγαπημένος δίσκος. Είπα πολλά πράγματα στο προηγούμενο βίντεο. Το αγαπημένο μου κομμάτι από το Master of Puppets είναι το Disposable Heroes. Και, Βασίλη, το Orion, η ίδια ιστορία με τον τριαντάφυλλο που είχε γίνει την άλλη φορά με το The Call of Cthulhu, που είχα πει ότι με το Orion δεν είχα πει ότι απλά το είχα κρίνει συγκριτικά με το Cthulhu και έχασε πολύ στο βίντεο, δηλαδή δεν έγινε αντιληπτό, το καταλαβαίνω ότι δεν έγινε αντιληπτό ότι μου άρεσε πολύ το κομμάτι, όμως μου άρεσε πάρα πολύ περισσότερο ακούγοντάς το μετά. Οπότε αυτά τα δύο. Και επίσης το Welcome Home, το οποίο ήταν το αγαπημένο μου όταν άκουσα το δίσκο. Μετά αναθεώρησα λιγάκι και μετά επέστρεψα, χωρίς να είναι το νούμερο ένα μου, αλλά είναι μέσα στο top 3. And Justice for All. Αύγουστος του 88, δύο χρόνια μετά το Master of Puppets, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Cliff. Το And Justice for All είναι οι τέσσερις τελευταίες λέξεις, δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα αγγλικά. Ο όρκος είναι, ο όρκος, η δέσμευση πίστης από ό,τι είδα μετάφραση στα ελληνικά, αλλά νομίζω ότι είναι πιο γνωστό στα αγγλικά, τέλος πάντων, προς την αμερικανική σημαία. Εγώ όταν το διάβασα, θυμήθηκα την ταινία, αν την έχετε δει, με τον Αλ Πατσίνο, φοβερή ταινία, και την έχω δει πολύ μικρή αυτή την ταινία. Και έχουμε παραγωγό πάλι τον Φλέμινγκ Ρασμούσεν, όπου γίνονται τα γνωστά δράματα με την παραγωγή σε αυτόν τον δίσκο που λέω παρακάτω γίνεται, αλλά τα ξέρετε, απλά θα τα αναφέρω έτσι. Το θέμα με τον Μπάσο, του Νιούστη, την έχουμε πει για τον Τζέισον. Και ο Ρασμούσεν είχε πει ότι θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό, γιατί ήταν ένας από τους 3-4 από εκεί που άκουσαν κανονικά το δίσκο με τον μπάσο του Νιούστιντ και ήταν brilliant. Πολιτικός δίσκος, στιγουργικά, πολιτικό-κοινωνικός, και ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι. Blackened, Hetfield, Ulrich, Χάμετ και Νιούστιν. Όλος ο δίσκος είναι ένας πολύ απεσιόδοξος και σκοτεινός δίσκος, το In Justice for All, νομίζω πιο σκοτεινός από όλους που έχουμε κάνει. Τους απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, οι στίχοι μιλούν για το δυσίωνο μέλλον της γης και από τους πολέμους συγκεκριμένα και ακόμα πιο συγκεκριμένα από τους πυρηνικούς πολέμους. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι το 88, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος φόβος και ειδικά στην Αμερική πιστεύω για πυρηνικό πόλεμο, λόγω όλων των πολιτικών θεμάτων που υπήρχαν τότε. Συνεχιζόταν ο ψυχρός πόλεμος, γινόταν εκεί Ρωσίες, Κούβες, χαμός. Και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη φοβία για πυρηνικό πόλεμο. Το κομμάτι είναι καθαρά γι' αυτό το θέμα, γραμμένο, στιχουργικά και μουσικά μου πω. Λοιπόν, άκουσα το μισό κομμάτι κανονικά από το studio album. Το studio album εννοώ που έχει κυκλοφορήσει γενικά, που υπάρχει κτλ. Και μετά το σταμάτησα στη μέση του και πήγα σε ένα link που μου είχε στείλει ένας φίλος εδώ στα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο, που μου είχε στείλει το link να ακούσω το δίσκο με μπάσο. Και η διαφορά ήταν τεράστια. Τεράστια. Καταρχάς χάρηκα που η διαφορά ήταν τεράστια, γιατί ήμουν σε θέση να καταλάβω πάρα πολύ καλά την έλλειψή του στην πρώτη ακρόαση και μετά στη δεύτερη, wow.
Τρομερή διαφορά. Τι κάνει τον μπάσο, ε? Στο κομμάτι. Απίστευτο. Οπότε όλον τον δίσκο, παιδιά, τον έχω ακούσει με τον μπάσο. Δεν έχω ακούσει το κανονικό studio album. Λοιπόν, ξεκινάει το κομμάτι. Το πρώτο που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν τα drums. Που τα είχα ακούσει στο πρώτο, δηλαδή χωρίς τον μπάσο, αλλά και στο δεύτερο εξίσου. Απλά στο πρώτο χωρίς τον μπάσο, επειδή δεν υπάρχει τον μπάσο, ακούγεται ακόμα πιο έντονο, πιο αυτός ο οξύς ήχος στα drums. Πιο πολύ προεξέχουν, έτσι που δεν θυμάμαι αν τον έχω ξανασυναντήσει στο Metallica. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι το έχω ξανασυναντήσει και δεν το έχω καταλάβει, γιατί εδώ είναι πάρα πολύ, φαίνεται πάρα πολύ. Φοβερά απανοτά riffs. Ο παλιός καλός Hetfield, το έχω γράψει με κεφαλαία αυτό, πραγματικά, στα φωνητικά. Το κομμάτι αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση, αυτά τα κοψίματα έχω γράψει, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα πω και πώς λέγονται μουσικά. Δηλαδή, στο πρώτο μισό του ειδικά είναι σαν να είναι αποσπασματικά. Δηλαδή, σαν να είναι συλλαβή-συλλαβή το κομμάτι. Έχει μέρη, ας πούμε, που κόβονται για ένα δέκατο του δευτερολέπτου ή λιγότερο και συνεχίζουν, κάπως έτσι. Το έχω αντιληφθεί εγώ σε αυτό το κομμάτι. Ωραίο σόλο. Θα κάνω μια συζήτηση κάποια στιγμή για τα σόλος και γιατί μου φαίνονται περίεργα στους Metallica. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν ξέρω τι τρελή ιδέα είναι αυτό που μου έχει κάτσει στο κεφάλι. Ότι πολλά σόλος που ακούω σε κομμάτια των Metallica μου φαίνονται παλιωμοδίτικα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχω πάθει. Πολύ ωραίο το σόλο όμως εδώ, μου άρεσε πολύ. Τρομερή έναρξη και ακόμα πιο τρομερό τέλος. Τρομερή εξελιξάρα, Metallica. Όταν άκουσα το πρώτο κομμάτι, ενθουσιάστηκα. Πάρα πολύ. Ένα κομμάτι έδωσε ο Newsted στο Injustice for All και είναι το καλύτερο κομμάτι. Το Blackened είναι αγαπημένο μου. Είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι το πρώτο που είναι το πολύ αγαπημένο μου από τον δίσκο αυτόν. Υπολείπονται τα άλλα δύο που δεν έχω καταλήξει ακόμα. Έχω αγάπες, αλλά δεν έχω καταλήξει 100%. Blackened νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν γράψει γενικά η Metallica. Τόσο πολύ μου άρεσε. Πάρα πολύ. Σκληρό κομμάτι και θυμωμένο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο το τρέξιμο που υπάρχει, εννοείται. Και εκεί που είναι και το solo μαζί, τι ωραία που το λέει το Blackened, ο James, πάρα πολύ. Και επίσης αυτό το Take Your Breath Away πρέπει να είναι τελικά αγαπημένη τη φράση του Hetfield, με το Take Your Breath Away από το Motor Breath. Έχει και εδώ τέτοιο. Ναι, πολύ μεγάλη χαρά. Ξεκινάμε με κομματάρα, το δίσκο. See Our Mother Die. Αυτά τώρα που παίζουν σε αυτόν τον δίσκο τα στιχουργικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συμβολικά. Μιλάει για θάνατο αρκετά. Δηλαδή, See Your Mother Die είναι σαν να είναι περικυκλωμένη από τον θάνατο, πλέον η Metallica, από την ιδέα του θανάτου και από τον πραγματικό του θάνατο, από τον δικό τους βέβαια, αλλά... Δηλαδή, See Your Mother Die έχει πεθάνει και η μητέρα του James. Έχει πεθάνει και ο Cliff και φοβούνται ότι θα πεθάνει και η γη, πεθάνει ο κόσμος. Είναι κομμάτι έναρξης κλασικό, όπως και στους άλλους και στα άλλα albums, αλλά πολύ πιο σοβαρό, πιο βαρύ, πιο progressive κατά κάποιο τρόπο, ίδιας βάσης. Όμως, όπως και να έχει, αυτό το κομμάτι μου άρεσε τόσο πολύ, όσο το ακούω τόσο και πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το κομμάτι. Live είδα στο Seattle το 89. Καταρχάς ο Newsted, τι φοβερός είναι στη σκηνή, φοβερός, τρομερά ενεργητικός. Η φάτσα του νέος είναι αρκετά άγρια, του Jason, μεγαλύτερος όχι τόσο πολύ, γιατί τον έχω δει και σε κάτι συνεντεύξεις και τα λοιπά. Ξυρισμένο κεφάλι. Από πού και ως πού. Στα πλάγια, ναι. Και έχει αυτό επάνω για να κάνει το περιστροφικό αυτό το headbanging, το απίστευτο.
Ο Χέτφιλντ είναι μεταμορφωμένος σε λιοντάρι, κανονικό γερμανικό λιοντάρι, και το μουστάκι που τον αγριεύει αρκετά. Έχει μεγαλώσει πολύ ο Χέτφιλντ. Το έχω ξαναπεί αυτό, που τον είχα δει σε μια συνέντευξη αργότερα, ενώ όχι της εποχής αυτής, αλλά και τώρα πλέον, το 88, έχει μεγαλώσει πολύ. Δηλαδή το 83 ήταν 20 και έμοιαζε 12, το έχω ξαναπεί αυτό, και το 88 είναι 25 και μοιάζει 35. Ο Ούλριχ είναι Highlander, παθαίνει τίποτα. Έφηβος τότε, έφηβος τώρα, έφηβος μετά, δηλαδή στο 88, και έφηβος και τώρα, δεν ξέρω, δεν έχω δει πολύ τώρα τον Ούλριχ. Τον Χάμετ έβλεπα λιγάκι, έτσι που έχει αναθαρίσει και χορεύει λιγάκι στη σκηνή. Χορεύει λιγάκι σαν τον Dave Murray. Τον Iron Maiden, την είδατε τη Σαλόνι. Μην είχατε μου εδώ, θα περνάει τώρα από το λιγάκι, δεν. Προσπαθήσω να τη σηκώσω, να τη δείτε. Θα με φάει όμως. Με τον Dave λοιπόν ο Kirk, λιγάκι τους κάνω μια αντιστοίχηση. Δεν τους λες αθλητές, ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Πολύ ωραίο live, πάρα πολύ ωραίο. Το κομμάτι το λένε τρομερά. Πάρα πολύ ωραίο live. Blackened, πολύ αγαπημένο. Από την πρώτη φορά που το άκουσα. And Justice for All. Hetfield, Ulrich, Hammett. Τεράστιο κομμάτι. 9 και κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι τους με φωνητικά, αν δεν κάνω λάθος. Για την εξουσία και τη διαφορά του χρήματος. I can't believe the price we pay. Λόγω της μεγάλης διάρκειας του κομματιού έβλεπα ότι δεν το παίζουν live, δεν το έπαιζαν, δεν το παίζουν ακόμα. Πρέπει να το έχουν παίξει λίγες φορές από ό,τι έχω καταλάβει. Ο Χάμετ έλεγε ότι δεν αντέχει να βλέπει να χασμουριούνται μπροστά του στο έκτο λεπτό, έβδομο λεπτό εκεί. Και δεν το παίζανε. Ποιος χασμουριότανε τότε στους Μετάλλικα. Από τις πιο ενδιαφέρουσες και κάτσι ενάρξεις των Μετάλλικα, αν κρίνω από εμένα που μου έχει μείνει στον εγκέφαλο, με την πάρα πολύ όμορφη κιθάρα, όπως ξεκινάει, και η εναλλαγή με τα drums που είναι καταπληκτική. Αυτό που φαίνεται το κομμάτι αυτό μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο κομμάτι, που είναι σαν να πηγαίνει μπρος πίσω. Στα drums οφείλεται αυτό, στις κιθάρες οφείλεται, δεν μπορούσα να το διευκρινίσω στο μυαλό μου ακριβώς, αλλά διέπει πάρα πολύ το κομμάτι, αυτό το πράγμα. Groovy κομμάτι, παρόλο που είναι σκληρό κομμάτι, κάπως groovy, κάπως λίγο χορευτικούλι το riff. Δεν το λέω με ελαφριά διάθεση, είναι βαρύ το κομμάτι. Εκεί που ξεκινάει να πηγαίνει πιο αργά τη φοβερή μελωδιάρα, που δεν έχω καταλάβει αν είναι η αρχική, όπως ξεκινάει. Συνέχεια λέω ότι θα φτάσω εκεί και θα γυρίσω πάλι να καταλάβω, και δεν το έχω κάνει ποτέ. Τι ωραία που σβήνει αυτό το πράγμα και μετά μπαίνει τόσο ταιριαστά το πιο σκληρό. Σε κάποια σημεία, επειδή είμαι τρελή, μου θύμισε country metal. Υπάρχει αυτό το είδος. Υπάρχει. Πάρα πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση στη δεύτερη ακρόαση. Όταν λέμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν μου έχει τύχει τόσο πολύ σε άλλο κομμάτι. Μου έχει τύχει σε κομμάτια, σε πάρα πολλά. Στη δεύτερη ακρόαση να τα εκτιμώ περισσότερο, αλλά σε αυτό πάρα πολύ. Μου αρέσει τρομερά το κομμάτι αυτό. Στην πρώτη ακρόαση, ναι μεν, όχι, δεν τρελάθηκα. Το θεωρώ τρομερά ενδιαφέρον κομμάτι. Τρομερά ενδιαφέρον κομμάτι. Δεν βαρέθηκα καθόλου. Ίσα-ίσα που μου φάνηκε μικρότερο το κομμάτι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα να λέμε ιστορίες για γρήγορους ότι 1-2 λεπτά μικρότερο, ας πούμε, θα ήταν καλύτερο. Ναι, ίσως. Δεν ξέρω κιόλας. Μια χαρά είναι που είναι μεγάλο το κομμάτι.
Νομίζω ότι ήθελαν να κάνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι με φωνητικά μαζί, να μην είναι instrumental, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι, καλά καταρχάς δεν είναι αυτή που ήταν και δεν είναι αυτή που ήταν σε τεράστιο ποσοστό, αν ξεκινήσουμε από τον πρώτο δίσκο, αλλά και μετά. Και είναι σαν να ξεκινούν, ας πούμε, ένα πάλι άλλο είδος, metal, υπάρχει progressive thrash, κάπως έτσι. Μου θυμίζει αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ επίπεδο αρκετά μελωδικό, σκληρό, μελωδικό, σκληρό. Βλέπα στο YouTube και γελούσα πάρα πολύ το Injustice for All. Το έχετε δει αυτό το Injustice for Jason με το Newsteed. Και είχε γράψει ένας από κάτω όλα τα κομμάτια του Injustice for All με Jason. Δηλαδή Jason, το Blackened, Injustice for Jason. Το πιο αστείο από όλα ήταν το The Shortest Jason. Πολύ τέτοιο. Live νομίζω είναι το ίδιο με το Blackened που είδα, το ίδιο live. Καταπληκτικό πάλι. Σταματούσα συνέχεια το βίντεο γιατί βλέπω τον Jason. Πάρα πολύ μου αρέσει ο Jason, το λέω ξανά στη σκηνή, πάρα πολύ. Σταματούσα συνέχεια το βίντεο για να καταλάβω τι μπλούζα φοράει ο Jason και φοράει Johnny Cash. Okay. Ναι, εντάξει, είναι μεγάλο για live το κομμάτι, για live των Metallica, ας πούμε, που ίσως τους έχει συνηθίσει το κοινό σε μικρότερα κομμάτια. Εντάξει, δεν έχουν και 3 λεπτά κομμάτια οι Metallica, δεν έχουν όμως και 9 λεπτά, όπως είναι αυτό. Πάντως πάρα πολύ ωραίο. Και live, και σαν studio album, πάρα πολύ μου άρεσε. Eye of the Beholder, Hetfield Ulrich Hammett. Έχω γράψει Judas Priest έναρξη και δίπλα έχω βάλει μια φάτσα που κλαίει από τα γέλια. Με μένα κλαίει από τα γέλια. Ακόμα και όταν μπαίνει ο Hetfield μου θύμιζε Judas Priest. Ίσως επειδή παίζει ο Rob σήμερα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, στη δεύτερη ακρόαση το κατάλαβα καλύτερα το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο αγαπημένο μου του δίσκου, το Eye of the Beholder. Είναι πολύ ωραία η έναρξή του, ωραίο και το fade in αυτό που κάνει, ωραίο το riff, ξεκινάει αρκετά καλά. Για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι ο Hetfield βαριέται που τραγουδάει. Το έχω ξαναπεί αυτό ποτέ για το Hetfield. Και όπως βαριόταν ο Hetfield κατ' εμένα τραγουδάει, βαρέθηκα και εγώ λιγάκι. Δεν μπορούσα να το πιάσω ιδιαίτερα το κομμάτι. Ούτε στη δεύτερη ακρόαση πάρα πολύ. Μου φαινόταν λίγο σαν να περιπλανάται η μουσική. Καλά, βέβαια μπορεί εγώ να μην είμαι στα καλά μου. Τη δεύτερη φορά, ναι, okay, το έπιασα καλύτερα. Όμως δεν είναι αγαπημένο μου από το δίσκο. Δεν είναι αγαπημένο μου όπως ήταν το Escape, που δεν ήταν αγαπημένο μου, δεν το είπα καλά. Όχι αγαπημένο μου, όχι όπως ήταν το Escape. Δηλαδή, μου αρέσει περισσότερο το Eye of the Beholder από το Escape. Το Escape το έχω πάρει λίγο έτσι με στραβό μάτι. Δεν με τρέλαινε το Eye of the Beholder. Okay, εντάξει. Είναι απλό κομμάτι, flat κομμάτι. Δεν είναι αυτός ο λόγος όμως. Δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολλά απλά κομμάτια. Όχι το Metallica, γενικά εννοώ. Τώρα το flat, εντάξει, ένα λόγος. Τι flat. Live ακούγεται αρκετά πιο εντυπωσιακά. Είναι από τα κομμάτια που μου άρεσαν περισσότερο live. Μου έχει τύχει με πολλά κομμάτια στους Metallica. Αυτό το είδα στη Φιλαδέλφια το 89. Δεν ακούγεται πολύ καλά. Δεν έχει καλό ήχο καθόλου. Και επίσης πάλι ο Hetfield μου φαίνεται ότι βαριέται που τραγουδάει. Δεν ξέρω. Τι αιμονές είναι αυτές που παθαίνω με διάφορα κομμάτια. Ο Steven Thompson, ο οποίος ήταν ο μίξερ των Metallica, μου έδωσε εμένα προσωπικά πολλές πληροφορίες σε μία μικρή συνέντευξη. Πιστεύω ότι την έχετε δει.
που λέει τι έγινε με την παραγωγή. Καταρχάς δηλώνει τρομερός φαν των Metallica, όχι απλώς φαν. Λέει ότι την αγαπώ την μπάντα πάρα πολύ. Είναι μέσα στην καρδιά μου. Και τότε τους αγαπούσα τρομερά. Και είχα, λέει, τόσο μεγαλεπίβολο σχέδιο για την παραγωγή του Injustice for All, που ήθελα να κάνω το Master of Puppets να ακούγεται μπροστά του σαν demo. Να κάνω τόσο τρομερή παραγωγή. Έλεγε λοιπόν για τον Ulrich ότι ο Ulrich ζήτησε στο δίσκο αυτόν τα drums ακούγονται πάρα πολύ συγκεκριμένα, κάπως. Κάπως πώς, όπως ακούγονται. Γιατί τελικά έγινε αυτό. Μάλλον ηχογράφησε ο Ulrich πρώτα τα drums, τα μιξάρανε μάλλον δύο άλλοι τύποι, όχι ο Steven Thompson, έτσι όπως ήθελε τα drums ο Ulrich. Του Thompson δεν του άρεσαν τα drums όπως τα ήθελε ο Ulrich και τα άλλαξε μαζί με το Hetfield από ό,τι είδα. Το άκουσα μετά ο Ulrich, έγινε ένας χαμός, ότι που είναι τα drums που ζήτησα. Οπότε έγιναν κανονικά τα drums όπως ήθελε ο Ulrich. Όμως μετά ο Ulrich είπε ότι τώρα, αφού έγινε αυτό με τα drums, θέλω τον μπάσο να χαμηλώσει τόσο πολύ, ώστε ίσα ίσα να το ακούμε. Ο Thompson έμεινε ενεός με αυτό, δηλαδή νόμιζε ότι κάνει πλάκα, δεν έκανε όμως καθόλου. Έλεγε λοιπόν ο Thompson ότι αγαπούσα τόσο πολύ την μπάντα και είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ με αυτό το γεγονός. Μόνο μια ταπεινή επιθυμία, λέει, είχα να μιξάρω τα κομμάτια όπως τα είχα ακούσει, που ήταν καταπληκτικά, με τον μπάσο δηλαδή κανονικά, στην ένταση που πρέπει και. Και λέει ότι εντάξει, τουλάχιστον μετά, όταν άκουσα τον Black Album, τουλάχιστον είπα ότι τουλάχιστον έμαθαν κάτι από την ιστορία αυτή του δράματος με την παραγωγή του Injustice for All, εννοώντας προφανώς ότι το Black Album έχει πολύ καλή παραγωγή. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι, αυτό με τον Steven Thompson και την ιστορία με τον μπάσο. One, Hetfield Ulrich. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Ένα στρατιώτης του πολέμου που δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν μιλάει, έχει χάσει πόδια, χέρια, στόμα, μάτια, τα πάντα. Έναρξη με μάχη, κανονικά. Πυροβολικά, πυροβολισμοί, τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία έναρξη. Με αυτό λίγο κάπως χοροπηδιχτό κάτι. Τι ωραίους όρους που χρησιμοποιώ. Που συνεχίζεται και στα φωνητικά του Hetfield. Λοιπόν, πολύ μελωδικό και nothing else matters. Ειδικά όταν ξεκινάει ο Hetfield, με τα ελάχιστα που γνωρίζω από μεταγενέστερα κομμάτια των Hetfield. Τον Hetfield. Τον Metallica, κρίνω αυτά που ακούω. Μου θύμισε πάρα πολύ τον Nothing Else Matters, όπως ξεκινάει κάπως. Πολύ φοβερό σημείο το «Oh please God wake me» ή «Oh please God help me» που το τραβάει στο τέλος και μπαίνει αυτή η φοβερή μελωδία. Τα καλύτερα σημεία του πρώτου μισού του κομματιού και για πρώτη φορά θα πω «Who». Έχω πολύ καιρό να τους αναφέρω, τους Who, που τους ανέβαζα και τους κατέβαζα στους Maiden. Τώρα μου θύμισαν Who, γιατί μου θύμισαν και λίγο Maiden πιο μετά. Νόμιζα ότι θα ήταν μπαλάντα το κομμάτι. Δεν ήτανε και ευτυχώς, δεν θα ήθελα. Είναι μισό-μισό, hard rock μπαλάντα, ας πούμε, power ballad, στην αρχή. Πολύ ξεχωριστό, πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Στο 4,5 που ξεκινάει εκεί το σκληρό του σημείο, αυτό το κατηγιστικό, εκεί που είναι οι πυροβολισμοί. Τι όργανο είναι, παιδιά, αυτό? Είναι drums, είναι κιθάρα, είναι μπάσο, τι είναι? Είναι όλα μαζί. Το riff το καλπάζον που έχει αργότερα και γαμό και μαζί με την κιθάρα, τι ωραίο Steve Harris. Δεν είναι κιθαρίστας ο Steve Harris, αλλά είναι Hetfield που έλεγα αντί για Metallica. Λέω Hetfield και αντί για Iron Maiden, λέω Steve Harris. Το solo εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ εξελικτικό κομμάτι. Λυπημένο εννοείται κομμάτι που προχωράει και γίνεται απόγνωση τελείως. Τρομερό το τέλος, το σντουπ. Πολύ κομματάρα, το θεωρώ και αυτό το κομμάτι. Γενικά ο δίσκος μέχρι τώρα, ίσως λιγάκι το Eye of the Beholder, που και σε αυτό είμαι επιφυλακτική, αλλά μέχρι τώρα τρομερές εντυπώσεις.
Καλά, τον έχω ακούσει όλο το δίσκο μέχρι τώρα που σας μιλάω. Εννοώ. Είδα και το βίντεο. Το πρώτο βίντεο που έκαναν μετάλλικα. Με σκηνές από το Τζόνι Πυρετόπουλο του. Jason Newsted. Δεν τον έχω ψάξει τρομερά, τον έχω ψάξει όμως, τον Jason, συνομήλικος των υπολείπων, ήταν από το 86 μέχρι το 2001 στους Metallica, συμμετείχε σε διάφορες άλλες μπάντες μετά και το 2012 έκανε τους Newsted. Ήταν farmer boy ο Jason, από μικρό παιδί φρόντιζε ζώα, μεγάλωσε σε μουσική γενικά οικογένεια, η μητέρα του ήταν δασκάλα πιάνου, ο αδερφός του έπαιζε τρομπέτα. Ξεκίνησε πολύ νωρίς να παίζει μουσική, έπαιζε κιθάρα στην αρχή και στα 14 του πήγε μπάσο. Μου θύμισε λίγο τον Cliff, αλλά νομίζω ο Cliff είχε ξεκινήσει ακόμα πιο μικρός. Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι στα 14 είχε γράψει το Call of Cthulhu. Καλά λέω, δεν θυμάμαι πολύ καλά τώρα. Πάντως ναι, στην απόφαση που πήραν οι Metallica για να επιλέξουν τον Jason για μπασίστα, συμμετείχαν και οι δύο γονείς του Cliff, είδα. Πώς τον πήραν τον Jason? Ο Jason τυχαία, νομίζω, δεν ήταν σε κάποιο γκρουπ, ήταν. Καλά, ίσως ήταν, ενώ δεν ήταν γνωστός μουσικός, γιατί ξέρω ότι γενικά είχαν δει αρκετούς μπασίστες που κάποιοι από αυτούς ήταν γνωστοί. Ο Jason απλώς έμαθε όλα τα κομμάτια της περιοδίας με τον Όζη που έκαναν οι Metallica και πήγε στον Ούλριχ και έπαιξε τα κομμάτια και ο Ούλριχ κατενθουσιάστηκε. Είδα ότι έφυγε το 2000 ή το 2001. Το 2000 ζήτησε από το group να γίνει μια διακοπή εργασιών και να συνεχίσει ένα δικό του project που ήθελε να κάνει ο Newsted, αλλά ο Hetfield αρνήθηκε. Και ο Newsted παραιτήθηκε. Έφυγε. Το κομμάτι το είδα στο Seattle. Φαίνεται ότι είναι χιτάρα το κομμάτι, χαμός στην έναρξη. Τρελός χαμός. Πάρα πολύ καλός ο Hetfield βέβαια. Γενικά ο Hetfield είναι και πολύ ωραίος στη σκηνή. Έχει πάρα πολύ ωραία στάση. Και όταν παίζει κιθάρα και όταν τραγουδάει και είναι και ψηλό παιδί και έχει ωραία κορμοστασιά. Ναι, είναι πολύ, πάρα πολύ παρουσίαστο στη σκηνή. Πάρα πολύ καλός. Έχουμε και το γείτονα τώρα που παίζει ούτι. Αν ακούτε. The Shortest Straw. Hetfield Ulrich. Το μικρότερο καλαμάκι που τραβήχτηκε από τον Cliff, το σκέφτηκα αυτό και είδα και πληροφορίες, όχι πληροφορίες, δεν επιβεβαίωσα κάτι, με ποιον να το επιβεβαιώσω, ενώ δεν είμαι σίγουρη. Shortest straw has been pulled for you, βέβαια δεν ήταν καλαμάκι αυτό που είχε τραβήξει ο Cliff για την αλλαγή των θέσεων, εννοώ, στα χαρτιά το είχαν παίξει. Το Newsted τον ξεχνάω και τον ξαναθυμάμαι. Εδώ τον θυμήθηκα πάρα πολύ, ειδικά στην αρχή. Εξακολουθώ και ακούω πάντα με τον μπάσο, κανονικά έτσι. Και λίγο αργότερα στην έναρξή του συνεχίζουμε κάτι σαν ροκαμπύλι, μου φάνηκε. Σαν πανκ, σαν κάτι, λιγάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ η ρυθμική κιθάρα εδώ, σε αυτό το κομμάτι, χωρίς αυτό το ψιλομελωδικό της κιθάρας, είναι ένα ομό κομμάτι, ένα σκληρό κομμάτι του The Shortest Straw που γίνεται ακόμα περισσότερο με το Hetfield. Μου άρεσε πολύ πολύ περισσότερο τη δεύτερη φορά και για κάποιο λόγο το βρήκα μελωδικότερο τη δεύτερη φορά, ενώ την πρώτη είχα πει ότι ήταν πολύ ομό, όμως εξίσου σκοτεινό, όπως και την πρώτη φορά το άκουσα. Εντάξει, είναι ένα σχετικά επαναλαμβανόμενο κομμάτι, αλλά έχω πει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με αυτά. Μ' αρέσουν πολύ τα κομμάτια που επαναλαμβάνονται μέσα τους. Το The Shortest Straw, τι ωραία που το λέει και το τραβάει, ο Hetfield. Δεν έχω τρομερά πράγματα να πω για αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
πάρα πάρα πολύ. Το θεωρώ απλό κομμάτι και πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Πάρα πολύ όμορφο. Το σόλο εδώ είναι φοβερό και ταιριαστό με τους Metallica. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν θέλω σόλο εγώ στους Metallica. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει ποτέ. Και το σόλο ακόμα εδώ που ακούω, λίγο μικρότερο, καλύτερα θα ήτανε. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και το είδα σε τρομερή λαϊβάρα το 92. Δεν κατάλαβα πού ήτανε. Δύο πράγματα μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Το πρώτο ήταν ότι ο Hetfield φοράει μακριμάνικη μπλούζα. Ενώ συνήθως είναι γυμνός, φοράει ένα φανελάκι κάτι. Και είναι χωρίς κιθάρα. Oh my god! Όπου είναι τέλειος. Η φωνή του καταρχάς σε αυτό το live, σε αυτό το κομμάτι είναι άψογη. Ίσως επειδή είναι πολύ επικεντρωμένος σε αυτήν, επειδή δεν έχει την κιθάρα. Καλά, όχι ότι είναι άσχημος ο Hetfield με την κιθάρα, τα φωνητικά του, καμία σχέση. Απλά εδώ μου φάνηκε πραγματικά άψογος. Δεν έχει καμιά μηχανία που δεν κρατάει κιθάρα. Ίσα ίσα φαίνεται σαν να ήταν πάντα έτσι, τραγουδιστής, σκέτος. Τρομερός. Και το κομμάτι είναι live εκπληκτικό. Πιο γρήγορο, λιγάκι, από ό,τι στο άλμπουμ, αλλά εξαιρετικό, δεν το συζητώ. Μεταξύ ξεκινώντας, είναι ο Hetfield και λέει θα παίξουμε ένα κομμάτι, λέει μπορείτε να μαντέψετε από ποιο δίσκο. Και ο Newsted ξεκινάει να παίζει την έναρξη του Jump in the Fire. Και λέει ο Hetfield, no man, σε πώς προχωράει. Φοβερό live. Νομίζω ότι είναι το ωραιότερο live κομματιού από το Injustice for All που έχω δει. Τρομερά ενθουσιάστηκα. Πάρα πολύ ωραίο. Harvester of Sorrow. Hetfield Ulrich. Εντάξει, επιβεβαίωσα ότι είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη στο δίσκο αυτό, τελεία και παύλα. Θυμός και λύπη είναι ο δίσκος αυτός. Το πρώτο single ήταν του άλμπουμ, το Harvester of Sorrow, τη τιτλάρα και τη εισαγωγάρα και τη κομματάρα. Γενικά, το Injustice for All. Τα έχει όλα το κομμάτι αυτό, έχει μελωδίες, έχει κοψίματα, ατμόσφαιρα τρομερή. Είναι τραγούδι για τον Cliff. Δεν ξέρω. Μου αρέσει τρομερά η παρέλαση, όπως ξεκινάει με παρέλαση αυτό το μπουμ, 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 μπουμ. Και από μέσα το background, το horror, τελείως. Και μπροστά το riff, η ριφάρα. Πάρα πολύ αγωνιώδης κιθάρα, πολύ suspense γενικά πριν ξεκινήσει ο Χάμετ να τραγουδά, αλλά και μετά. Τρομερά χαρακτηριστική περίπτωση κομματιού πολύ σκληρού και όχι γρήγορου, αυτό που έλεγα στο προηγούμενο βίντεο. Γενικά η ατμόσφαιρα του κομματιού είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, σε άλλο mood. Τελείως. Νομίζω σε αυτόν τον δίσκο κάθε κομμάτι είναι και ένα mood. Θα έλεγα ότι είναι το doom κομμάτι του δίσκου, το Harvester of Sorrow. Κάτι σαν το The Thing That Should Not Be, που θα πει και αυτό έτσι doom. Έχει αυτό το Black Sabbath, ο λούθε του. Το οποίο Black Sabbath περισσότερο θα έλεγα σε Dio. Φαντάστηκα τον Dio, όχι τον Ozzy, γιατί έχω πει πάλι Black Sabbath σε κομμάτι των Metallica, αλλά να είναι με Ozzy. Παιδιά, αυτά που λέω με Steve και Black Sabbath και ξέρω εγώ τι, τα λέω τελείως. Δεν εννοώ ούτε κλεψίματα, ούτε εμμονές του group με τίποτα, καμία σχέση. Ό,τι ξέρω λέω. Αγαπώ πάντα Doom, πάντα, τις περισσότερες φορές, εντάξει. Groovy Doom, άλλο είδος, εδώ. Το κομμάτι ανεβαίνει, αλλά ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, ακριβώς με την έννοια του progressive, αλλά ανεβαίνει κάπως και αυτό το καθιστά νομίζω ακόμα σκληρότερο. Η πολύ αργή του δηλαδή εξέλιξη. Πάρα πολύ ωραίος ο Hetfield στο Harvester of Sorrow. Εντάξει, όπως πάντα, ο Hetfield. Live το 89, τέλειος ο Newsted. Τέλειος.
πάρα πολύ καλός, τρομερός είναι σκηνικά. Ο Hetfield επίσης, εντάξει, what the fuck, μετά αυτόν. Πολύ καλός όπως πάντα. Βγήκε το πρώτο single, το σκεφτόμουν λίγο, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ σωστή απόφαση, μιλώντας ως παραγωγός, και γιατί είναι πάρα πολύ το κομμάτι, καλό το κομμάτι, και γιατί δείχνει ακριβώς τη διάθεση του δίσκου, ότι είναι λυπημένη και είναι θυμωμένη, και γιατί είναι ένα μεσαίο κομμάτι σε διάρκεια, και to the point, ακριβώς, και σκληρό κομμάτι, καθαρό κομμάτι, πολύ καθαρό. Πώς να το εξηγήσω, πολύ συγκεκριμένο και γκρούβι και σκληρό κομμάτι. Πολύ κρίμα που δεν ξέρω άλλα groups της εποχής τότε για να μπορώ να, όχι να συγκρίνω ακριβώς, αλλά να, δεν εννοώ Maiden ή Priest ή ξέρω εγώ που έχω κάνει, γιατί δεν έχουν σχέση με τους Maiden ή Metallica. Δεν έχουν. Είναι πάρα πολύ διαφορετικοί. Αλλά groups, αλλά εννοώ, ξέρω εγώ, η Slayer, ξέρω εγώ ότι ήταν τότε, κάποια άλλη που δεν ξέρω ποιοι, δεν τους ξέρω καθόλου, και ελπίζω να τους μάθω, όχι ελπίζω, θα τους μάθω σίγουρα, σε αυτό που έλεγα ότι σκέφτομαι να κάνω μετά τους Metallica. Μια άσχετη πληροφορία που επιβεβαίωσα, είχα πει στο προηγούμενο βίντεο ότι όταν μιλούσε ο Hetfield και τον Ulrich και δήλωνε την αγάπη του για αυτόν, αλλά ταυτόχρονα δήλωνε ότι υπάρχουν πράγματα σε αυτόν που τον εκνευρίζουν, και συγκεκριμένα ότι δίνει αξία σε ανθρώπους και σε θέματα τα οποία ο Hetfield δεν τα θεωρεί καθόλου άξια αναφοράς ή να ασχοληθεί κάποιος. Λοιπόν, Guns N' Roses ήταν αυτό που έλεγε ο Hetfield. Τον είδα, τους είδα στο Howard Stern που είχαν πάει και παίξανε και live αρκετά χρόνια πριν, και τον ρώτησε ευθέως ο Stern ότι «Do you hate Guns N' Roses?» και του είπε «Yes, I do». Επειδή καθυστερούσαν πάρα πολύ, είπε γενικά, δεν ήταν καθόλου συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, είχαν πάει περιοδία μαζί, έτσι, νομίζω. Και επειδή δεν του άρεσαν, επειδή είχαν αυτό το glam, αυτό το LA κάπως, από το οποίο οι Metallica ήθελαν να ξεφύγουν, και νομίζω ότι ευθύνεται ο Cliff αρκετά γι' αυτό, που τους πήρε από την Καλιφόρνια και τους πήγε στο Σαν Φρανσίσκο. The frayed, frayed ends of sanity, sad wings of destiny. Με έχει στοιχιώσει ο Ρομπ που δεν έχω πάει σήμερα. Hetfield Ulrich Hammett. Wow, λέει στην αρχή. Για τις ψυχικές νόσους το κομμάτι είναι όλος ο δίσκος έτσι κοινωνικό πολιτικός. Αυτό το κομμάτι ήταν το αγαπημένο μου μαζί με τον Black End στην πρώτη ακρόαση του δίσκου. Όπως ξεκίνησε ο Hetfield, κάτι μου θύμιζε από κάποιο κομμάτι τους που δεν μπορώ ακόμα να εντοπίσω τι. Πολύ ωραίο αυτό το γκαν 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 γκαν. Έτσι. Το άλμπουμ κατέληξα ότι είναι παρέλαση. Μια βαριά, απεσιόδοξη, θυμωμένη και στενοχωρημένη παρέλαση. Ναι, ήταν το αγαπημένο μου στην αρχή μαζί με τον Blacken. Μετά περιπλέχθηκαν λίγο τα πράγματα. Εξακολουθεί να μου αρέσει τρομερά το κομμάτι. Λίγο παλαιομοδίτικο, τρομερά όμορφο, πάρα πολύ καταιγιστικό heavy metal κομμάτι που πάει όλο και πιο γρήγορα, δεν σκοτώνεται στην ταχύτητα, δεν... ο πρώτος σεισμός, αλλά του δίνει μια συνεχόμενη δύναμη, πάρα πολύ aggressive και πολύ συναισθηματικό μαζί, το βρίσκω εγώ το κομμάτι αυτό, σε ένα πολύ μοναδικό συνδυασμό, γι' αυτό μου άρεσε τρομερά το κομμάτι αυτό, συναισθηματικό, με την έννοια ότι έχουμε συνέστημα εμείς για την πάρτι μας. Και άμα θέλετε, ελάτε κι εσείς. Αυτό με το γέλιο του Hetfield είναι ότι είμαστε στενοχωρημένοι και θυμωμένοι. Θέλει κάποιος κάτι. Δεν το βρήκα live. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν το έψαξα τρελά.
Το είδα στο Seattle, σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα που κάνει και το γέλιο ο Hetfield, αλλά το κομμάτι σταμάτησε. Δεν ξέρω γιατί. Και μετά, αφού σταμάτησε ο Hetfield το κομμάτι, λέει τι θέλετε να ακούσουμε, παιδιά. Και στα σχόλια στο YouTube γράφει ένας από κάτω, James, εγώ ήθελα να ακούσω λέει αυτό που ξεκίνησες. Αλλά εντάξει, ό,τι πεις. Ο Jason, τρομερός, με αυτό το headbanging, τρομερός στη σκηνή. Τι να κάνει, να μου και αυτός. Είναι στη θέση του Cliff. Είναι τρομερός στα live, ο Jason, τρομερός. Και επίσης τον συμπαθώ πάρα πολύ. Τον έχω δει και σε συνεντεύξεις και μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν τύπος. Και τον έχω δει και μεγαλύτερο. Λοιπόν, παιδιά, κατέληξα ότι όταν ο Hetfield, όλη την περίοδο που ο Hetfield έχει μουστάκι, δεν είναι καλά. Τον είδα σε μια συνέντευξη του 91, όπου υπήρχε μια τεράστια διαφορά, με την κακή έννοια, με παλιότερα. Έτσι όπως κάθεται, μου φαίνεται σαν να έχει κοιλιά από το ποτό. Δεν ξέρω. Πολύ βαρύς, πολύ λιγομίλητος, καλά, προς τον Ούλριχ, όλοι λιγομίλητοι είμαστε, γιατί είναι μαζί με τον Ούλριχ. Νομίζω ότι μετά το θάνατο του Cliff, ο Hetfield έπεσε λίγο στην τρύπα, λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό, η ενδιάμεση περίοδος δηλαδή στον Hetfield, δηλαδή μικρός ήταν σούπερ, μεγάλος είναι σούπερ και ενδιάμεσα κάτι, μια καταστροφή παίχτηκε. Ο Ούλριχ, αυτό που είπα και στο προηγούμενο βίντεο, στο προηγούμενο κομμάτι, ότι ίδιος παντού και 20 και 30 και 40 και 50 δεν ξέρω, πολύ babyface, πάρα πολύ διπλωματικός, είναι γερημένος επιχειρηματίας. Ο Ούλριχ, δηλαδή είτε έκανε metal μπάντα, είτε άνοιγε αλυσίδα εστιατορίων, θα ήταν πετυχημένος, είτε πουλάγε τυρόπιτες, πώς να πω, οτιδήποτε, θα ήταν ο top, το έχει τρομερά, πάρα πολύ. Με τον Hetfield πάντως, κάτι παίζει, είναι πασιφανές, ξέρω ότι υπήρχε και το πρόβλημα με το ποτό, στον James, και φαίνεται πάρα πολύ ότι δεν έχει αυτό που είχε, όχι στη σκηνή, δεν φαίνεται πουθενά στη σκηνή. Είναι πάρα πολύ καλός, εξακολουθεί να είναι πολύ καλός στα live, αλλά αν τον δεις σε συνέντευξη, ναι, είναι κάπως. To live is to die. Hetfield, Ulrich, Cliff, Barton. Δεν μπορώ να το πω Barton. When a man lies, he murders some part of the world. These are the pale deaths which men miscall their lives. All this I cannot bear to witness any longer. Cannot the kingdom of salvation take me home? Οι δύο πρώτοι στίχοι είδα ότι είναι ενός Γερμανού ποιητή, Paul Gerhardt, και οι δύο επόμενοι είναι Cliff Barton. Κομμάτι για τον Cliff Barton. Καταλαβαίνω μάλλον ότι είναι η τελευταία συμβολή του Cliff στους Metallica. Πρώτη φορά live δεν το παίζανε γενικά, ολόκληρο το κομμάτι. Πρώτη φορά ολόκληρο νομίζω ότι το παίξανε το 2011. Δεν έχει σχέση με τα άλλα δύο instrumentals. Κατά τη γνώμη μου είναι τελείως διαφορετικό. Έχει αυτό πάλι με την παρέλαση. Το δίσκο αυτόν θα τον ονομάσω παρέλαση. Τον προηγούμενο τον είχα ονομάσει θάνατο. Τον προηγούμενο τον είχα ονομάσει, δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ ωραίο το σόλο, πάρα πολύ συναισθηματικό. Και γράφω μετά, είναι μπάσο, γιατί ακούγεται σαν βιολί. Είναι μπάσο, το έχω ξαναπεί νομίζω αυτό με το βιολί, και ήταν μπάσο τελικά, του Cliff, σε παλιότερο κομμάτι. Πάλι η δεύτερη ακρόαση σε αυτό το κομμάτι ήταν πολύ καθοριστική.
Στην αρχή δεν το πολύ έπιασα. Είναι πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, πάρα πολύ ωραία αρχή και πάρα πολύ ωραίο τέλος. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα drums που μπαίνουν μέσα στη μελωδία, τρομερά. Μου αρέσει που επιτέλους κλαίνε για τον Glyph. Μελαγχολικό, πολύ instrumental, ενδιάμεσα με σκληρό. Εντάξει, γενικά ο δίσκος έχει μεγάλα κομμάτια, το Injustice for All. Θα μπορούσε ίσως να είναι μικρότερο το κομμάτι αυτό, αλλά δεν το, θα το κρίνω αυτό, γιατί το κρίνω πολύ συναισθηματικά. Δηλαδή, αν είναι να ποτίσεις φόρο τιμής στο φίλο σου που σκοτώθηκε, δεν θα γράψεις 3 λεπτά. Θα γράψεις ένα έπος. Θέλεις να γράψεις ένα έπος. Και εφόσον και τα instrumental στα προηγούμενα είχαν γραφτεί και από τον Glyph, γι' αυτό πιστεύω ότι έγινε instrumental αυτό. Πάρα πολύ συναισθηματικό ξανά instrumental. Γενικά ο δίσκος είναι αρκετά συναισθηματικός. Εντάξει, αυτό με τις κιθαρίτσες πάλι λίγο τον Tony Iommi. Εν τω μεταξύ δεν έχω ακόμα δει αν η Metallica γουστάρανε το Sabbath. Το οποίο το θεωρώ δεδομένο. Έτσι. Γενικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει group στο metal στερέωμα που να έχει πει ότι δεν μου αρέσουν οι Black Sabbath. Υπάρχει. Πείτε μου αν υπάρχει. Ποιο είναι. Λαϊβάρα. Αλλά λαϊβάρα τι τύπου. Τώρα το είδα το 89, νομίζω, γιατί το κομμάτι, από ό,τι είπα παραπάνω και το έχω δει, δεν έχει παιχτεί ολόκληρο εκείνα τα χρόνια. Όμως ήταν στο Seattle ένα live όπου ξεκινάει το κομμάτι με την έναρξη του live is to die και μετά συνεχίζει με το Master of Puppets. Στην αρχή είναι όλοι καθιστοί, την αρξάρα. Πρώτος είναι ο Newstead που είναι κάθεται κάτω και μετά κάθεται και ο Hetfield και ο Hammett. Τι βάρος φοβερό για τον Newstead. Αυτό. Ειδικά αυτό το κομμάτι. Το θέμα με τον Glyph σκεφτόμουν ότι είναι πολύ διαφορετικό για τους fans από ότι είναι για τους ίδιους τους Metallica. Χωρίς να εννοώ ότι δεν ενδιαφέρονται Metallica για το θάνατο του Glyph, σα ίσα πιστεύω ότι πάθανε μεγάλη καταστροφή. Απλά ήταν πάρα πολύ νέοι και έπρεπε να συνεχίσουν. Νομίζω ότι σε κάποια φάση θα ήταν μια συναισθηματική κούραση το να ακούνε για τον Glyph συνέχεια. Εννοώ στις συνεντεύξεις, δεν νομίζω ότι υπήρχε δημοσιογράφος και ακόμα που να μην κάνει ερώτηση για τον Glyph. Και το να κουράστηκαν, το θεωρώ, δεν ξέρω αν κουράστηκαν, αλλά εάν συνέβη αυτό, γιατί σε κάποια φάση είναι πιθανό, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, δεν σημαίνει τίποτα για τα συναισθήματά τους απέναντι στο Glyph. Συμβαίνει σε καλύτερες οικογένειες αυτό. Είναι ότι ναι, χάσαμε τον Glyph. Χάσαμε τον άνθρωπό μας, ας πούμε, χάσαμε ένα μέρος της νιώτης μας, της ευτυχίας μας, της αθωότητάς μας και για πάντα θα έχουμε τη φάτσα του μπροστά μας, αλλά το θέμα είναι ότι ζούμε εμείς και έτσι γίνεται πάντα. Εν τω μεταξύ, ένα σχόλιο που είδα στο YouTube γράφει «When a man takes the bass line out of an album, he murders some part of the world» για το Newstead και για την αδικία αυτή που έγινε στο Injustice for All. Dyer's Eve. Hetfield Ulrich Hammett. Αυτό που έλεγα πριν, ότι the show must go on, κατά κάποιο τρόπο το λένε εδώ, ότι πρέπει να συνεχίσουμε με το να συνεχίσουμε. Όμως παρόλο που φεύγουν από τον Glyph στο προηγούμενο κομμάτι που ήταν αφιερωμένο σε αυτόν και πάνε σε ένα τελείως thrash εδώ, σε αυτόν γυρνάνε να τελειώσουν το κομμάτι, όχι ακριβώς τον Glyph, σε αυτό που αντιπροσωπεύει ο Glyph, το οποίο νομίζω είναι η συνειδητοποίηση της ασυναρτησίας
της ζωής. Dear mother, dear father, ο άδικος θάνατος του Cliff και ο άδικος θάνατος της μητέρας του Hetfield, ο άδικος. Ξέρουμε ότι ο Hetfield μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ανήκε σε κάποια αίρεση, όπου δεν δέχονταν ιατρική κτλ. Δεν πήγαιναν ποτέ σε γιατρούς. Και η μητέρα του, από ό,τι κατάλαβα, πέθανε χωρίς καμία βοήθεια ιατρική. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα την έσωζαν οι γιατροί, πάντως πέθανε χωρίς να ζητήσει βοήθεια. Καθαρά επιθετικό και αησυχτηριστικό κομμάτι του Dyer's Eve. Μου φέρνει στο μυαλό, όταν έχει συμβεί κάτι τόσο πολύ καθοριστικό, όπως είναι ο θάνατος ενός δικού σου ανθρώπου, και αντί να κάτσεις στο σπίτι σου, ας πούμε, να κλαίς μέχρι το πρωί, βγαίνεις έξω να τα σπάσεις όλα. Πας να σπάσεις ένα μαγαζί. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό. Βέβαια, οι στίχοι φαίνονται να είναι επιθετικοί απέναντι στην ανατροφή των γονιών, των παιδιών από τους γονείς του Hetfield. Αν είναι έτσι, τότε είναι πολύ προσωπικό κομμάτι. Έχει μια στενοχώρια ο δίσκος, γενικά. Το έχω πει 10 φορές. Και το thrash δεν το μετριάζει καθόλου αυτό. Ίσα ίσα το επιτείνει. Τέλος, όπως με το Damage στο Master of Puppets, έτσι παρόμοιο κομμάτι κάπως, σαν να δίνουν δύναμη στον εαυτό τους για τη συνέχεια που τελειώνουν έτσι το δίσκο. Και πάντα μου αρέσει η διαδοχή ενός πιο ήρεμου κομματιού με ένα πιο επιθετικό, και το αντίθετο βέβαια. Πάρα πολύ ωραία μελωδία στο σόλο. Μου αρέσουν επίσης πάρα πολύ τα drums εδώ. Πολύ γαμό κομμάτι για live και όντως ήταν τρομερό. Το group σε αυτό το δίσκο είναι στα τρομερά του high. Παρόλο που είναι τόσο πολύ στενοχωρημένοι, τους έχει δώσει μια όθηση πολύ τρομερή. Το Dyer's Eve, επειδή δεν κατάλαβα τι σημαίνει ο τίτλος, τελείως τυχαία είδα κάποια πληροφορία, ενώ γράφανε διάφορα, για μια serial killer γυναίκα, την Amelia Dyer, του 1860-1870, η οποία ήταν νοσοκόμα, serial killer, δολοφονούσε βρέφη. Και πολλοί λένε ότι από εκεί είναι η έμπνευση του τίτλου. Έβλεπα μια συνέντευξη του Newstead με τον Χάμετ, το 92 αν δεν κάνω λάθος, όπου ο δημοσιογράφος ρωτάει τον Newstead, τώρα για την περιοδία, για το άλμπουμ δεν κατάλαβα, μάλλον για περιοδία, ότι πώς πήγε ας πούμε η περιοδία κτλ. Και ο Newstead διστάζει λίγο, λέει ότι νομίζω ότι τώρα πλέον έχω γίνει φίλος με τους Metallica. Και ο Χάμετ γελάει και τον αγκαλιάζει, του φυλάει το κεφάλι και λέει αυτό που θέλει να πει ο Jason, είναι ότι ίσως έγινε απόσβεση όλων αυτών που μου έκαναν οι Metallica τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, σαν να το παραδέχεται ο Χάμετ, ότι ήταν πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολος ο πρώτος καιρός για τον Jason, ότι πέρασαν 6 χρόνια μέχρι να γίνει αποδεκτός στην πάντα. Πάντως, επειδή έβλεπα και ένα άλλο live και είχε λίγο backstage στην αρχή, που είναι ο Χάμετ με τον, με τον Newstead, και του φοράει τον μπάσο ο Χάμετ του Jason και κάτι πως το φτιάχνει και τα λοιπά. Φαίνεται σαν να έχουν αρκετά καλές σχέσεις οι δυο τους. Τώρα ή ο Κέρκ έχει θέμα με τους μπασίστες και με τον Cliff. Είχε πολύ έντονη φιλία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Γενικά νομίζω ότι είναι πολύ καλό άτομο ο Χάμετ. Έτσι λίγο τον έχω ψυχολογήσει. Που θέλει όλοι να είναι καλά. Και γι' αυτό πλησίασε το Newstead. Δικό μου τελείωσε αυτό, έτσι. Έτσι, επειδή είδα αυτά. Εν τω μεταξύ, έφαγα τρομερό σοκ, παιδιά. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν ο Hetfield αυτός που είχε αλλάξει κρεβάτια με τον Cliff, αλλά δεν ήταν. Ήταν ο Χάμετ. Και σκεφτόμουν μετά πόσο άλλο τρομερό βάρος, ίσως γι' αυτό ο Χάμετ να καταλάβαινε περισσότερο τον Τζέισον, πόσο τρομερό βάρος του Χάμετ αυτό.
και πόσο ανάμεικτο συνέστημα, δηλαδή γλίτωσες, εσύ δεν σκοτώθηκες, αλλά σκοτώθηκε ο φίλος σου στη θέση σου, ας πούμε. Είναι κατανοητό το αναντικατάστατο του Cliff και στην πάντα και στην καρδιά τους. Εντάξει, δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά ναι, οκ. Okay. Πάντως είδα ότι έχει καλές σχέσεις με όλους, εκτός του Hetfield, που ήταν και αυτός που τον ανάγκασε να φύγει. Βέβαια, είδα μεταγενέστερες συνεντεύξεις του Hetfield, που κατά κάποιο τρόπο δηλώνει ότι μετανιώνει τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα. Ο Hetfield είχε πει ότι ο λόγος που αρνήθηκε να δώσει στον Newstead το χρόνο που ήθελε για να κάνει το δικό του project ήταν ότι θεωρεί ότι όταν βρίσκεσαι σε μια μπάντα, και μάλλον στους Metallica συγκεκριμένα, δεν μπορείς να είσαι δεξιά και αριστερά και να δίνεις την ενέργειά σου, ας πούμε, σε άλλα project. Ότι αυτό κάνει κακό στην μπάντα. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή η απόφασή του, αλλά αν κρίνω από τις μεταγενέστερες δηλώσεις του, μάλλον δεν ήταν. Αλλά δεν έχω και άποψη για αυτό το θέμα. Δηλαδή, όντως έτσι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Τώρα για πολύ μεγάλες μπάντες μιλάμε, δεν μιλάμε. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω. Με τον Ούλριχ δεν έχει θέμα ο Τζέισον, που του έκοψε τον μπάσο. Όχι ότι θέλω να έχει, αλλά... Λοιπόν, And Justice for All. Τρομερός δίσκος. Τρομερός δίσκος. Θυμήθηκα και το Θοδωρή, που μου είχε πει ότι είναι ο αγαπημένος του τον Metallica. Τρομερός δίσκος, πραγματικά. Πολύ όριμος δίσκος, πολύ σκοτεινός δίσκος. Και μελωδικός και επιθετικός, σκληρός, βαθύς δίσκος και μουσικά και στιχουργικά. Δεν είναι χαρούμενοι πουθενά. Έχασαν τον Cliff, μεγάλωσαν και έχουν και μια δυσαρέσκεια γενικά και με διάφορα άλλα θέματα. Νομίζω ότι όλη αυτή η μαυρίλα που υπάρχει στο δίσκο προέρχεται από τον Cliff. Δηλαδή, το 88 είσαι 25 χρονών και έχει ζήσει το θάνατο του Cliff στα 23 σου. Είναι αρκετά νωρίς, θα έλεγα, για να έρθεις αντιμέτωπος με τόση πολύ πραγματικότητα. Και είσαι στη δεκαετία των 20, που κατά κύριο λόγο είναι η πιο εγωκεντρική δεκαετία μας. Και είσαι αναγκασμένος να δυστυχήσεις και να βαρύνεις πριν την ώρα σου. Και ο τίτλος που, okay, πάει στο κοινωνικό πολιτικό, αλλά η αδικία είναι συστατικό της ζωής. Και η δικαιοσύνη, εντάξει, είναι και δίκαιη και άδικη. Βασικά είναι ασυνάρτητη η ζωή, αυτό δεν πηγαίνει με το πλάνο σου. Νομίζω ότι είναι το πιο συναισθηματικά επαναστατικό τους άλμπουμ που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Το Kill Em All, δηλαδή τρώει τη σκόνη του, όσον αφορά στην επανάσταση, άλλου είδους επανάσταση τελείως. Μισή στεναχώρια, μισός θυμός, που είναι ακριβώς τα δύο εξέχοντα συναισθήματα που έχουμε γενικά όταν χάνουμε κάποιον άνθρωπο δικό μας. Πάντως για το Newstead, θα τον έχω και στο Black Album, ναι, δεν είναι, ναι, βέβαια είναι, μου έχει μείνει μια στενοχώρια για όλα όσα έγιναν, δεν μπορώ να ξέρω βέβαια επακριβώς, αλλά από όσα είδα και τα λοιπά, εντάξει, ήταν μια δική απέναντί του, ίσως όχι επιτίδια, έπαιζαν πάρα πολλά στους Μετάλλικα τότε σίγουρα, αλλά αν αφαιρέσουμε όλα τα περιφερειακά και το δούμε τελείως έτσι σκέτο, ναι, εντάξει, ήταν λίγο άδικο. Και το να μπαίνεις τώρα σε ένα τέτοιο group, άγνωστος, μεταξύ αγνώστων, και να έχει πεθάνει ο φίλος τους που ήταν στη θέση σου, με πόσο ενθουσιασμό μπορείς να μπεις και με πόσο απογοήτευση, ας πούμε, να βγεις. Ναι. Εδώ, στο δίσκο, έχω το αγαπημένο μου, σας το έχω πει από την αρχή, είναι το Black End, όμως υπάρχουν κάτι κονταροχτυπήματα εκεί για τα επόμενα δύο, λέω συνήθως 2-3 κομμάτια στο δίσκο στο Metallica, θα πω στο Black Album, συνεχίζω με το Black Album και μετά το Black Album αυτό που είπα. Θα δούμε.
θα πω και στο, και στο επόμενο βίντεο περισσότερα. Αυτά, παιδιά, για το Injustice for All. Τρελά. Σας χαιρετώ. Θα λέμε πολύ σύντομα. Μου λέτε κι εσείς για τον δίσκο διάφορα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.